Ήθελα να πω, να ευχηθώ σήμερα από την Τρίπολη, από την Αρκαδία, από το Μοριά και από την Ελλάδα. Προβοδίζουμε τον Ιωάννη Γιαννόπουλο, έναν μεγάλο Έλληνα που έζησε στην Αμερική το 1750, ιδρυτή του πρώτου ελληνικού σχολείου, ενός σχολείου το οποίο έγινε τον ίδιο καιρό που στην Ελλάδα γεννιόταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ή ο πλαρχηγή του 21, δηλαδή ο Γιαννόπουλος είναι ένας κρίκος από τους μεγάλους Έλληνες της Διασποράς που βάλανε ένα λιθαράκι για να οδηγηθούμε στην Επανάσταση και στην παγιγενεσία του έθνους. Σήμερα όλοι μαζί ευγνωμονούντες αυτό το μεγάλο Έλληνα του ευχόμαστε καλό κατεβόδιο και να ευψυχεί εκεί που ταξιδεύει τώρα. Ναι, είναι μια εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Τρίπολης σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Μαντινίας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου και βέβαια με τον εξαιρετικό και διάσημο διεθνούς φήμης αρκάδα καλλιτέχνη και γλύπτη τον κύριο Ταλαγάνη, του οποίου και ιδέα ήταν η σημερινή εκδήλωση, έχει φιλοτεχνήσει και την προτομή που βλέπουμε πίσω μας του Ιωάννη Γιαννόπουλου. Μια εκδήλωση την οποία τιμούμε στο πρόσωπο του Ιωάννη Γιαννόπουλου, ο οποίος ήταν ένας αρκάς που μετανάστευσε στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 1750 περίπου, και παρότι ο ίδιος δεν ήταν δάσκαλος, ήταν ο πρώτος ο οποίος δημιούργησε ελληνικό σχολείο στην Αμερική, το πρώτο ελληνικό σχολείο στην Αμερική. Επομένως, με την εκδήλωση την σημερινή, αφενός μεν τιμούμε, όπως είπα, στο πρόσωπο του Ιωάννη Γιαννόπουλου τους Έλληνες, τους αρκάδες της Διασποράς, αφετέρου τιμούμε τον Έλληνα δάσκαλο, τον Έλληνα εκπαιδευτικό, ο οποίος σε δύσκολα χρόνια κατόρθωσε και διέσωσε και διέδωσε την ελληνική παιδεία στα πέρατα του κόσμου. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι η Ελληνική Επανάσταση προετοιμάστηκε από την διάδοση της ελληνικής παιδείας. Οπότε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, τιμώντας τον άνθρωπο που δημιούργησε το πρώτο σχολείο εκτός Ελλάδος, στην Αμερική, τιμούμε ουσιαστικά όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν με τον τρόπο αυτό στην Ελληνική Επανάσταση. Γι' αυτό και ακριβώς το λόγο η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια του εορτασμού των 200 χρόνων από την Εθνική Ελληνική Επανάσταση. Θα ακολουθήσουν βέβαια και άλλες εκδηλώσεις μέσα στο 2020 και θα κορυφωθούν βέβαια το 2021, οπότε είναι και τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Το 19ο αιώνα, φεύγοντας από την Αρκαδία, αυτές τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από ένα μακρύ και πολύ δύσκολο ταξίδι μέσω της Κορσικής, ίδρυσε το πρώτο ξύλινο σχολείο το οποίο διασώζεται σήμερα. Του οφείλουμε τιμή όχι μόνο για αυτή, κατά αυτή την ενέργεια, αλλά και το γεγονός ότι μεταλαμπάδευσε την ελληνική παιδεία, τα ελληνικά γράμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες σε δύσκολες συνθήκες. Κάτι το οποίο έκαναν πάρα πολλοί αρκάδες. Όλοι ξέρετε ότι η αρκαδική παροικία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πάρα πολύ σημαντική. Μέχρι και σήμερα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και τους οφείλουμε τιμή για ό,τι κάνει και ό,τι βοήθεια προσφέρει στην Αρκαδία. Προφανώς, υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο τέτοιου είδους θεματικές εκδηλώσεις, αλλά και μια σειρά εκδηλώσεων που θα κορυφωθούν το 2021. Ξέρετε ότι η Περιφέρεια στηρίζει όλες αυτές τις εκδηλώσεις και την Αρκαδία θα την έχει σαν κεντρικό πυρήνα των εκδηλώσεων αυτών, όπως οφείλει να κάνει για ό,τι έχει προσφέρει η Αρκαδία στον ελληνισμό. Ξεκινάμε λοιπόν μια σειρά εκδηλώσεων, οι οποίες θα έχουν πανελλήνια εμβέλεια και πιστεύω θα συμβάλλουν πάρα πολύ όχι μόνο στην ιστορική μνήμη, αλλά και στην επόμενη μέρα της Αρκαδίας. Είμαι πολύ συγκινημένη και ενθουσιασμένη και υπερήφανη, διότι έχω ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν από την Ελλάδα, κλείνοντας μέσα μου πάντα την Ελλάδα και τον πολιτισμό μας, και πολλές φορές έχω έρθει στην Ελλάδα σε εκδηλώσεις, σε διάφορα συνέδρια, αλλά αυτό είναι κάτι το διαφορετικό που βλέπω μπροστά μου ύστερα από 54 χρόνια που είμαι στην Αμερική. Συγκινήθηκα απ' έξω όταν είδα την ελληνική σημαία, όταν είδα αυτό το πνεύμα που αναδύεται. Είναι κάτι το υπερβολικό για την έτσι, σύλληψη, για αυτή την υποδοχή που έγινε και με αυτό το έργο που προσπαθούμε να κάνουμε, που ήταν ένα όραμα, μία ελπίδα, διότι όπως ξέρετε την ιστορία,
Ο Γιάννης Γιαννόπουλος, ο Ιωάννης Γιαννόπουλος ξεκίνησε 250 και πλέον χρόνια πριν να βρει μια νέα Ήπειρο, μια καλύτερη ζωή. Μεγά από μεγάλες ταλαιπωρίες βρέθηκε στην ανατολική πλευρά της Φλόριδος και το πρώτο του, η πρώτη του σκέψη και μέρημνα ήταν να κάνει ένα σχολείο. Επειδή είμαι πρόεδρος Ομοσπονδίας Δασκάλων, επισκεφτόμαστε το σχολείο αυτό πάρα πολλά χρόνια και βλέπαμε ότι έχουν στήσει ανδριάντες πρωτομές διαφόρων ηρώων, παλαιών, τέλος πάντων, απίκων και έλειπε η πρωτομή αυτού που έκτισε αυτό το σχολείο που είναι φάρος, είναι μνημείο δόξας και υμνεί την Ελλάδα σε όλους τους αιώνες αυτούς που έχουν περάσει και που θα περάσουν. Είπα λοιπόν στην επιτροπή μου θα κάνω μια άλλη προσπάθεια, ένα άλλο έργο ακόμα, να φτιάξουμε την πρωτομή του Γιαννόπουλου, διότι λείπει αυτός που έκτισε αυτό το μνημείο το σχολείο. Πραγματικά με βοήθησε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αρκάδων και βρήκαμε τον κύριο Ταλαγάνη, γιατί εγώ δεν τον γνώριζα. Μου είπε θα πάρεις αυτό το τηλέφωνο, αυτό το τηλέφωνο και θα ζητήσεις τον κύριο Δημήτρη Ταλαγάνη από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και θα του πεις πώς μπορεί να φιλοτεχνήσει αυτή την πρωτομή που εσύ έχεις οραματιστεί και θέλεις να γίνει. Πραγματικά ο κύριος Ταλαγάνης ήταν, να πω, δεν ξέρω, από εκδέους μακίνε που λέει ο Ευρυπίδης, από μηχανής Θεός και με βοήθησε σε αυτό το έργο. Πραγματικά χωρίς τον κύριο Ταλαγάνη δεν θα βρισκόμουν εδώ σε αυτή την ιστορική γιορτή, γιατί αυτό είναι ιστορία σήμερα, δεν είναι απλώς γιορτή, είναι ιστορία. Ένας άνθρωπος που μετεφέρθη από τη γη εδώ, την Αρκαδία, την ιερή γη, και έφυγε στην άλλη Ήπειρο να μεταφέρει τον πολιτισμό, γιατί είναι ένας πολιτισμός, να χτίσει σχολείο, διαιωνίζεις τον πολιτισμό σου πρώτα. Και η Ελλάδα αυτό είναι το μεγαλείο της, ο πολιτισμός που διαδίδει σε όλο τον κόσμο. Είμαι λοιπόν υπερήφανη, ενθουσιασμένη και θα έλεγα στα 54 χρόνια ίσως είναι η δεύτερη φορά που συγκινούμε και δεν μπορώ να μιλήσω και να εκφραστώ που βλέπω μπροστά μου ένα έργο, μια επιθυμία, ένα όραμα να γίνεται πραγματικότητα. Σας συγχαίρω όλους, συγχαίρω τον Δήμαρχο, συγχαίρω τον Περιφερειάρχη, συγχαίρω τον Μητροπολίτη που όλοι αμέσως ανταποκρίθηκαν σε αυτή την ιδέα μου και απάντησαν και είπαν θα το πάρουν το έργο αυτό υπό την αιγίδα τους. Και φυσικά ευγνωμονώ και θαυμάζω τον κύριο Ταλαγάνη, διότι όπως φαίνεται ο άνθρωπος αυτός έχει μέσα του ιδέες, λαμπρές ιδέες και εκφράζει από την ψυχή του το μεγαλείο της Ελλάδος, διότι αυτό είναι η ιστορία της Ελλάδος, η ιστορία του κόσμου. Σας ευχαριστώ και εσάς που πάντοτε είστε οι στυλοβάτες του πολιτισμού με την δημοσιογραφία σας, διότι χωρίς εσάς, χωρίς τα βιβλία, χωρίς τους δασκάλους, δεν μεταδίδετε τίποτα. Είναι σκότος. Συγχαρητήρια σε όλους. Να είστε υπερήφανοι για την πατρίδα που κρατάτε εσείς στα χέρια σας και εμείς που τη διαιωνίζουμε στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ.